Είναι πολύ συγκινητική η μέρα για μένα. Με άρωμα από τις αλυσμόνητες πατρίδες αλλά και του Euro του 2004 λόγω της επετείου των 20 χρόνων από τη διοργάνωση που έφερε το Ευρωπαϊκό Κύπελλο στην Ελλάδα και υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του αθλήματος, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου του ομίλου της Κρήτη TV, Γιώργου Μιμίκου, 8 δεκαετίες ΠΟΑ, ένα αληθινό μικρασιάτικο παραμύθι. Σήμερα είναι η παρουσίαση του βιβλίου εδώ μπροστά. Θα παρελάσει όλη η ιστορία του σωματείου, εμβληματικές προσωπικότητες. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι ένα κράμα Κρήτης και Μικρασίας και Κρήτης και ξεκινάω από αυτό, γιατί νομίζω ότι η μια πατρίδα συμπληρώνει την άλλη. Η μία έδωσε τα φώτα, η άλλη την ψυχή. Στις επιτελείες του Μεσοπολέμου διαβάζουμε για τη δημιουργία της Ένωσης Ατσαλέη το 1919. Αργότερα, το ακόμα του Ατσαλέη. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το συγγραφέα και δημοσιογράφο να βραβεύει το σπουδαίο Τραϊανό Δέλα. Υπερασπίζεται τις πιο ριζοσπαστικές ορίζουσες της ιστορικής μας συνείδησης. Αυτός είναι ο ιδεότυπος της μαχόμενης διανόησης. Αξίζει κάθε τιμή η πολυεπίπεδη συγγραφική δημιουργικότητά του. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, στο γήπεδο του ΠΟΑ, πλήθος ανθρώπων που θέλησαν να μάθουν για το βιβλίο, την ιστορία της ομάδας και των προσφύγων, αλλά και να συγχαρούν από κοντά τον Γιώργο Μιμίκο, παρακολούθησαν με προσοχή τις ομιλίες, αντλώντας πληροφορίες για μια ιστορία 80 ετών. Το βιβλίο και οι προσπάθειες του ΠΟΑ είναι μια απάντηση πώς μέσα από τις συλλογικότητες και όχι τις ατομικότητες μπορούμε να προχωρήσουμε. Το κλίμα ήταν έντονα φορτισμένο συγκινησιακά, με το προσφυγικό στοιχείο να υπερέχει και πολλούς από τους συμμετέχοντες να μιλούν με λόγια συγκίνησης για την ιστορία των ανθρώπων που άφησαν τον τόπο τους και βρήκαν στην Κρήτη τη νέα τους πατρίδα. Είναι πάρα πολύ συγκινητική ημέρα για μας και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το σωματείο μας και για την καταγωγή μας. Καταδεικνύει ασφαλώς την ψυχή και το μεράκι και την ικανότητα του Γιώργου του Μιμίκου, αλλά ασφαλώς μέσα από αυτό το βιβλίο φαίνεται απόλυτα η ταυτότητα του Ατσαλένιου, η ταυτότητα του ΠΟΑ και βγαίνει αυτό το άρωμα από τις χαμένες πατρίδες. Και καμαρό για την καταπληρήση σε καταγωγή από την Μικρά Ασία. Την παράσταση στην παρουσίαση έκλεψε ο μικρός φίλος του ΠΑΟΚ, Γιάννης Παπαστεφανάκης, που ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη με την οικογένειά του για την εκδήλωση, αλλά και ο Δημήτρης Βοριάς, πατέρας του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, που υπήρξε ποδοσφαιριστής και προπονητής, διατηρώντας μέχρι και σήμερα την αγάπη του για το ποδοσφαιρικό σωματείο. Στην εκδήλωση βραβεύτηκε και η ΑΕΚ για τα 100 χρόνια της, αλλά και το προσφυγικό της μουσείο, ενώ την τιμητική τους είχαν εκτός από το μικρασιάτικο Ατσαλένιο και η Νέα Αλικαρνασσός, τα Νέα Λάτσατα, όπως και ο Σύλλογος Ποντίων, που βοήθησαν η παρουσίαση να μετατραπεί σε γιορτή.